Κανείς δεν επέβαλε στην κυβέρνηση της Ελλάδας την πώληση των κόκκινων δανείων στα φαντς, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, αδειάζοντας την Αθήνα, που υποστηρίζει πως ήταν οι δανειστές εκείνοι που απαγόρευσαν να θεσπιστεί δικαίωμα των δανειοληπτών να εξαγοράζουν κατά προτεραιότητα τα δάνειά τους. Απαντώντας σε δικηγόρο της Θεσσαλονίκης, που ζητούσε να μάθει αν η κυβέρνηση προτίμησε τα φαντς από τους Έλληνες δανειολήπτες, επειδή αυτό επέβαλαν οι θεσμοί, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δηλώνει με τρόπο κατηγορηματικό όχι. Στην επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα, μάλιστα, όπως θα δείτε, οι Βρυξέλλες επισημαίνουν αφενός πως τέτοια απαγόρευση δεν ετέθη ως προαπαιτούμενο, αφετέρου πως η ελληνική πλευρά δεν έθεσε θέμα προτεραιότητας των δανειοληπτών ποτέ. Το Υπουργείο Οικονομίας πάντως εμένει μέσω διαρροών στη θέση του, διαψεύδοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακυρώνει τις ελληνικές αρχές και την κυβέρνηση επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς με απάντησή της προς τη δικηγόρο Αριάδνη Νούκα καταρρύπτει το βασικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς ότι η πώληση των κόκκινων δανείων σε ξένα φαντς χωρίς να μπορούν οι δανειολήπτες να τα εξαγοράσουν ήταν προαπαιτούμενο των δανειστών. Σε απάντηση του ερωτήματός σας σχετικά με το αν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν επιβάλει στις ελληνικές αρχές ως προαπαιτούμενο τη μη νομοθέτηση του δικαιώματος του οφειλέτη να συνδέεται με την αγορά και πώληση του δανείου του, σας ενημερώνω ότι δεν ισχύει καμιά τέτοια περίπτωση. Οι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία της σύνταξης, τόσο της αρχικής όσο και της αναθεωρημένης έκθεσης του νόμου, και στο έργο τους αυτό δεν αντιμετώπισαν κανένα εκ προημίου περιορισμό και πράγματι ούτε συζητήθηκε κάτι τέτοιο σε κανένα στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έσπευσε να διαψεύσει την Επιτροπή με άτυπη ενημέρωση, επισημένοντας ότι ήταν βασική προϋπόθεση των δανειστών ώστε να κλείσει διαπραγμάτευση τον περασμένο Αύγουστο. Η πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνιστούσε εξ αρχής θέση των δανειστών και αυτό αποτυπώθηκε στη συμφωνία του προηγούμενου Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον νόμο για την απελευθέρωση της πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων, η πρόταση να παρέχεται η δυνατότητα κατά προτεραιότητα στον δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του είχε γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά απορρίφθηκε από τους δανειστές ύστερα από διαδοχικές συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή διακυβεύεται τα φαντς να εξαγοράσουν τα δάνεια των Ελλήνων και να μπορέσουν κατά αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουν, αν δεν τα βρουν με τους δανειολήπτες, σε κάποια ρύθμιση σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς, γιατί δεν υπάρχει καμία προστασία από κατασχέσεις και πληστηριασμούς ούτε της πρώτης κατοικίας. Όμως η σημερινή δήλωση του Υπουργείου Οικονομίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα δήλωνε ο ίδιος ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης όταν προσπάθησε να απαντήσει στο τέλος του 2015 στη Νέα Δημοκρατία γιατί πρέπει να εκχωρηθούν τα δάνεια σε ξένα φαντς ώστε να μην χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό το νομοθέτημα εξυπηρετεί όχι το στρατηγικό στόχο της απομείωσης των 90 δις των κόκκινων δανείων που έχουν οι τράπεζες. Αν δεν το λύσουμε θα ανακεφαλαιοποιηθούν ξανά και ξανά οι τράπεζες, κανείς δεν το θέλει. Θα μπορούσαν να βρουν άκρη κατευθείαν με τις τράπεζες. Εσείς βεβαίως το νόμο αυτό δεν το ψηφίσατε γιατί λέγατε ότι εμείς ήμασταν ξεπουλημένοι στις τράπεζες. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επικροτούν τώρα την πώληση των δανείων σε ξένα φαντς, επιμένουν να μιλούν για κοράκια τα οποία καλούν να σεβαστούν την ελληνική οικονομία. Να πω κάτι για τα φαντς, επειδή καμιά φορά και αυτά ακούγονται και εμείς τα έχουμε πει πολλές φορές για τα κοράκια. Στην προκειμένη περίπτωση είναι υποχρεωμένα τα φαντς τα ξένα, είτε είναι οτιδήποτε από όπου πρέπει να προέρχονται, να τηρήσουν τους κανόνες. Όλη η διαδικασία και η προσπάθεια που έγινε από την κυβέρνηση στο θέμα των κόκκινων δανείων και για τις τράπεζες, που είναι προφανώς, αν δεν εξηγιανθεί το χαρτοφυλάκιό τους από τα κόκκινα δάνεια, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ρευστότητα ούτε και προοπτική για τις τράπεζες. Ότι η κυβέρνηση έχει διπλό πρόσωπο. Άλλα λέει στους Έλληνες, άλλα λέει στους δανειστές. Είναι η γνωστή αποτυχημένη διαπραγματευτική τακτική των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γιατί η χώρα είναι αναξιόπιστη. Οι δανειστές δεν την εμπιστεύονται και ζητούν όλο και κάτι παραπάνω. Και το κόστος βέβαια θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Πάντως, τα στελέχη των θεσμών στην περίπτωση της Κύπρου δεν απέρριψαν το ενδεχόμενο να εξαγοράζει ο δανειστής ή τρίτος με ευνοϊκούς όρους το χρέος προς τις τράπεζες για σπίτια και επαγγελματικά δάνεια. Το κάνανε. Άρα θεσμικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα λογικά ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει φέρει κάποιο εμπόδιο. Τα κόκκινα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια των δανειοληπτών ξεπερνούν τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα, καθώς πριν από λίγο τοποθετήθηκε και επισήμως επ' αυτού ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Σταθάκης, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός θα μας ενημερώσει, να δούμε τι λέει και επισήμως πια το Υπουργείο. Κωνσταντίνε.
Ο κύριος Σταθάκης, λοιπόν, όπως είπες, προσερχόμενος σε προσυνεδριακή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η απελευθέρωση αγοράς των κόκκινων δανείων ήταν ρητή μνημονιακή δέσμευση στη συμφωνία του Αυγούστου. Μετά τη διαπραγμάτευση που κάναμε, λέει ο κύριος Σταθάκης, ισχύουν τα εξής. Πριν πουλήσει το δάνειο η τράπεζα, είναι υποχρεωμένη να κάνει προσφορά στον δανειολήπτη τους προηγούμενους 12 μήνες. Ο κύριος Σταθάκης όμως δεν εξηγεί, δεν διευκρινίζει. Τι προσφορά είναι αυτή, αν είναι προσφορά εξαγοράς. Εξαγοράς ή ρύθμισης. Στο νόμο τώρα, στο άρθρο 3, λέει ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση προ 12 μηνών να ενημερωθεί ο δανειολήπτης και ο εγγυητής πρώτης προσφοράς για να έρθει να ρυθμίσει ή να διακανονίσει τις οφειλές του. Λίγο πιο κάτω στη δήλωσή του όμως ο κύριος Σταθάκης λέει: ο κώδικας δεοντολογίας που φτιάξαμε η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ρητά ότι, η επαναγορά δανείων είναι δυνατή και σε τιμή κάτω της ονομαστικής αξίας. Μόνο που ο κώδικας δεοντολογίας δεν είναι δεσμευτικός. Ο νόμος θα μπορούσε να δεσμεύει τις τράπεζες να κάνουν προσφορά πώλησης ή να κάνουν προσφορά ρύθμισης. Ο κώδικας δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος δεν είναι δεσμευτικός και από ό,τι μας λέγανε παράγοντες αγοράς που γνωρίζουν τα θέματα των τραπεζών και των δανειοληπτών, καμία τράπεζα μέχρι τώρα δεν έχει ακολουθήσει αυτή τη δυνατότητα επαναγοράς του δανείου σε χαμηλότερη τιμή, όπως λέει ο κύριος Σταθάκης. Προτιμούν να καλούν τους δανειολήπτες για να ρυθμίζουν τις οφειλές τους. Πάντως δεν ακούω να τοποθετείτε και σε αυτό που υποστηρίζει η Κομισιόν, ότι ουδέποτε η ελληνική πλευρά έθεσε θέμα κατά προτεραιότητα θέσπισης δικαιώματος προτεραιότητας στους δανειολήπτες. Στο νόμο πάντως δεν υπάρχει. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, με συνέτερο